Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η αντίστροφη μέτρηση για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος με την διαχείριση των απορριμμάτων ξεκίνησε. Ο ανταγωνιστικός διάλογος ολοκληρώθηκε με ένα πρωτόγνωρο σχεδιασμό και στις 11 Ιουλίου κατατίθεται και οι τελικές προσφορές. Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να υπάρξει και ο προσωρινός ανάδοχος, ο οποίος, όπως σημειώνεται από την περιφέρεια Πελοποννήσου που πρωτοπορεί σε αυτό το επίπεδο, πρόκειται να αναλάβει και την προσωρινή διαχείριση. 11 Ιουλίου 2013. Ημέρα ορόσημο για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ημέρα στην οποία αναμένεται να κατατεθούν οι τελικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ότι εμείς πρωτοπορούμε. Ότι δημιουργούμε ένα έργο πιλότο για όλη τη χώρα. Γιατί δημιουργούμε προϋποθέσεις να ανασταλεί η επαναπροσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για την έλλειψη πολιτικών στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των στερεών αποβλήτων. Γιατί αποτρέπουμε αυτή τη στιγμή την επιβολή καινούριων προστήμων στη χώρα. Για όλα αυτά είμαι πολύ ενθουσιασμένος και πολύ χαρούμενος. Στην τελευταία συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε το πέρας του ανταγωνιστικού διαλόγου και εγκρίθηκε η πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους. Η ημέρα αναμφίβολα σημαντική για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Επειδή είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα, να μην πω το σημαντικότερο της περιφέρειας Πελοποννήσου, ένα έργο το οποίο ξεκίνησε στην περιφέρεια Πελοποννήσου και σήμερα αποτελεί έργο πρωτοποριακό, καινοτόμο και παράδειγμα για όλες τις άλλες περιφέρειες, τα τεύχη δημοκράτησης του συγκεκριμένου έργου θα είναι τα τεύχη εκείνα τα οποία θα ακολουθούνται από όλες τις περιφέρειες, από όλους τους αρμόδιους φορείς, όταν θέλουν να προχωρήσουν παρόμοιους διαγωνισμούς με διαγωνιστική διαδικασία και ΣΔΙΤ. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, μέσα στον Αύγουστο αναμένεται η επιλογή του προσωρινού αναδόχου, ο οποίος μάλιστα θα αναλάβει και την προσωρινή διαχείριση. Στις 11 Ιουλίου θα κατατεθούν, όπως είπα προηγούμενα, οι δεσμευτικές προσφορές από τους υποψήφιους αναδόχους. Μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε τον υποψήφιο, τον προσωρινό ανάδοχο του έργου. Και μέσα στο χρόνο αυτό θα έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντολογικά ο χώρος, θα έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και το έργο αυτό θα κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 2015 μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Και γνωστού όντως ότι ο προσωρινός ανάδοχος μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα πάρει και την ευθύνη της προσωρινής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, γνωρίζοντας ότι θα το επισπεύσει αυτό, οι 6 με 7 μήνες είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα, αλλά θα επισπευθεί αυτός ο χρόνος από τον ίδιο τον ανάδοχο, θα αναλάβει και την προσωρινή διαχείριση, ώστε να μην ζούμε αυτό που ζήσαμε. Ικανοποιεί η θετική εξέλιξη που καταγράφεται με την οριστικοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων για την τελική λύση με τα απορρίμματα και οδηγεί την Πελοπόννησο από κακό παράδειγμα σε πρότυπο αειφορίας και σεβασμού του περιβάλλοντος. Ο Πέτρος Στατούλης προς την κατεύθυνση αυτή ανακοίνωσε και την σύσταση Πράσινου Ταμείου με ανταποδοτικό χαρακτήρα, ενώ σημείωσε με έμφαση πως το κόστος διαχείρισης θα είναι κάτω από το μισό των προβλέψεων. Με συγκεκριμένη στόχευση κινείται η περιφέρεια Πελοποννήσου όσον αφορά την όλη υπόθεση διαχείρισης των απορριμμάτων και ο μέχρι τώρα βηματισμός δείχνει να ικανοποιεί. Στο πλαίσιο της όλης θετικής εξέλιξης για τον διαγωνισμό για την οριστική επίλυση, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αναφέρθηκε και στην σύσταση του Πράσινου Ταμείου, το οποίο θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ποιοτικής κομποστοποίησης, η οποία θα προκύψει από το σύνολο των πολιτικών που έχουμε σχεδιάσει. Έχουμε εξασφαλίσει, όπως γνωρίζετε, τα 32 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπλαση όλων των χαδά. Ιδιαίτερα οι μεγάλοι χαδά που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν για πολλές δεκαετίες να ρυπαίνουν το περιβάλλον θα αποκατασταθούν κατά τρόπο καινοτόμο και πρότυπο. Μέσα στην προνοητικότητα αυτού του διαγωνισμού δημιουργούμε και το λεγόμενο πράσινο ταμείο
το οποίο θα λειτουργήσει ανταποδοτικά, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ταμείο το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου να συνεχίσει επαόριστον να δημιουργεί καινούργια περιβαλλοντολογικά έργα, τα οποία θα αυτοχρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο. Πολλής λόγος γίνεται και για το κόστος της τελικής επιλογής. Σύμφωνα με τα όσα εκτίμησε ο Πέτρος Στατούλης, αυτό θα κυμανθεί κάτω από το μισό των προβλέψεων των δημοτικών αρχών. Και μάλιστα μετά και την εξασφάλιση του ποσού των 68,5 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΠΕΡΑ. Και είμαι σίγουρος ότι το τελικό κόστος για τον πολίτη θα είναι κάτω από το μισό του αρχικού προβλεπόμενου κόστους, έτσι όπως το είχαν εξ αρχής οριοθετήσει σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας, αλλά και οι δημοτικές αρχές. Μια σειρά από ζητήματα, όπως το ενιαίο χαρακτήρα της Πελοποννήσου, την προσπάθεια ολοκλήρωσης όπως προβλέπεται μέχρι την τσακώνα της Ολυμπίας Οδού, αλλά και εκείνα της αρμοδιότητάς του, θέτει μιλώντας στην τηλεόραση Best ο Υπουργός Πολιτισμού. Ο Κώστας Τζαβάρας αναφέρεται επικριτικά ενάντια στις τάσεις λαϊκισμού και σημειώνει την αισιοδοξία του για την πορεία της προσπάθειας της κυβέρνησης. Την εκπομπή Διάλογοι έχετε δυνατότητα να παρακολουθείτε κάθε Κυριακή στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα και κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Ο κάθε πολίτης, αλλά και ο κάθε πολιτικός σήμερα, αυτό με το οποίο έχει να αναμετρηθεί είναι οι απίστευτες μεγάλες δυνατότητες μόλυνσης του κοινωνικού σώματος που έχει ο λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός είτε της άκρας δεξιάς είτε της αριστεράς. Είναι η έκφραση της πολιτικής χυδαιότητας με την οποία καθημερινά είμαστε υποχρεωμένοι να αναμετρούμαστε, είτε εντός του κοινοβουλίου, είτε εκτός του κοινοβουλίου, είτε και στο επίπεδο των κυβερνητικών χειρισμών που κάνουμε. Αυτό που ζήσαμε τα τελευταία 3 χρόνια, κάθε πικραμένος να φτιάχνει και ένα κόμμα για να προλάβει τις ιστορικές εξελίξεις, αυτό πλέον έχει καταντήσει η μεγίστη γελοιότητα. Αυτά τα κόμματα που σήμερα δημιουργήθηκαν εξαιτίας της κρίσης ή εξ αφορμής δήθεν του αντιμνημονιακού αγώνα, δεν είναι κόμματα που έχουν οποιαδήποτε σχέση με την πραγματικότητα. Είναι προφανές ότι ούτε οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήρθαν να δώσουν κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, κάτι εν πάση περιπτώσει επάνω στο οποίο μπορεί να στηρίξει την εμπιστοσύνη στην πολιτική η κοινωνία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως είναι το κόμμα εκείνο που μπορεί να εμπνεύσει τους πολίτες, όταν στο εσωτερικό του δεν μπορεί να λύσει βασικά προβλήματα ομοθυμίας, ομοψυχίας και συναντήληψης. Στη μεταπολίτευση υπήρξε ένα είδος πολιτικής ασωτείας, θα έλεγα. Πράγματι ασωτεύσαμε πολύ και θα πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψουμε στις ρίζες μας. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανεχθούμε άλλο την παράταση αυτής της εγκληματικής διαίρεσης σε 2 διοικητικές περιφέρειες της Πελοποννήσου. Θα πρέπει να ξεκινήσουν διαδικασίες να υπάρξει μία ενιαία και αδιαίρετη διοικητική περιφέρεια. Είναι αδιανόητο ο Σαμαράς να μην έχει μέσα του, βαθιά στο μυαλό του και στην καρδιά του, την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού. Θα το κάνει. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνει ένας υπεύθυνος και σοβαρός Υπουργός Πολιτισμού είναι να οργανώνει θεσμικά υποδομές μέσα από τις οποίες θα διευκολύνεται η παραγωγή του πολιτισμού. Προσέξτε το επίπεδο και την ποιότητα του συνδικαλισμού, της παρακμής και της κατάπτωσης. Να χρησιμοποιείται αυτή η τρομοκρατία, αυτή η απειλή, αυτός ο εκβιασμός τη στιγμή που το παιδί που έχει υποστεί μια δοκιμασία, που βρίσκεται σε μια κατάσταση άγχους, που βρίσκεται σε μια κατάσταση αγωνίας για αυτό που θα του συμβεί στο μέλλον, να έχει επιπλέον αντίπαλό του και τον ίδιο του το δάσκαλο. Αλλάζουμε θέμα. Ξεπέρασε το 40% το ποσοστό των παραγωγών που έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους, με την πορεία να αποκτά πλέον πιο εντατικούς ρυθμούς. Η όλη διαδικασία πάντως μέχρι τώρα συνεχίζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μέχρι τις 15 Μαΐου, όπως κυλά το πρόγραμμα της ΕΑΣ Μεσσηνίας, χωρίς ποινή θα μπορούν οι παραγωγοί να ενεργοποιούν τα δικαιώματά τους.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, έχουν περάσει περί τα 17.000 άτομα από όλα τα υποκαταστήματα της Ένωσης και έχουν κάνει ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους για το 2013. Είμαστε στο 40% περίπου από τους παραγωγούς που παραμένουμε, που υπολογίζουμε γύρω στους 43.000 με 44.000 να κάνουν ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους. Μπορώ να πω ότι η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. Αυτή τη στιγμή όλα τα υποκαταστήματα μπορώ να πω έχουν πάρα πολύ κόσμο, γιατί καταλαβαίνετε ότι μεσολάβησε και 5 μέρες αργίας των ημερών του Πάσχα. Καλώ τους παραγωγούς να έρθουν εκτός των προθεσμιών, να παραλάβω ότι η προθεσμία είναι μέχρι 15 Μαΐου, χωρίς ποινή, και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10 Ιουνίου με ποινή. Βέβαια, από τα προηγούμενα χρόνια και από ό,τι έχουμε δει, δεν έχει επιβληθεί καμία ποινή όσον αφορά το διάστημα το καταληκτικό μέχρι 10 Ιουνίου. Να προσθέσω ακόμα ότι συνεχίζονται και οι μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων για το 2013, μόνο όμως για παραγωγούς, για κληρονομίες, για παραγωγούς που έχουν αποβιώσει μέσα στο 2013. Όσοι δηλαδή παραγωγοί έχουν αποβιώσει μέχρι το 2013, οι κληρονόμοι τους μπορούν να κάνουν μεταβίβαση των δικαιωμάτων μέχρι 15 Μαΐου. Με το 40% των δικαιούχων παραγωγών να έχει ήδη ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους, η όλη διαδικασία σύμφωνα με τον κύριο Πέτροβα συνεχίζεται χωρίς προβλήματα. Όχι, μπορώ να πω ότι δεν έχουμε προβλήματα. Ο μεγάλος όγκος του σκαναρίσματος των δικαιολογητικών έγινε πέρυσι. Φέτος τα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε, να το παραλάβω και αυτό, είναι μόνο η ταυτότητα και το βιβλιάριο της τράπεζας για τους παραγωγούς για να υπογράψουν τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ώστε να κρατηθεί ο εργά από τα βιβλιάρια τους όταν δοθεί η επιδότηση, και τυχόν δικαιολογητικά στα οποία έχουν κάνει αλλαγές σε σχέση με πέρυσι. Δικαιολογητικά όμως εξ αρχής, από την αρχή, χρειαζόμαστε για αυτούς που κάνουν για πρώτη φορά φέτος ενεργοποίηση, αλλά και για αυτούς που δεν έκαναν το 2012 και ξέχασαν δηλαδή το 2012 να κάνουν και θα κάνουν και το 2013. Για αυτούς θέλουμε τα δικαιολογητικά πάλι από την αρχή. Όσοι κάνουν συνεχώς ενεργοποίηση και δεν έχουν καμία αλλαγή, μόνο αυτά που σας είπα στην αρχή, δηλαδή την ταυτότητα και το βιβλίο της τράπεζας. Μπορώ να πω ότι θα προλάβω. Σας είπα και πάλι ότι δεν έχει μπει καμία ποινή στα όσα χρόνια ασχολούμαι με την επιδότηση, δεν έχει μπει καμία ποινή στους παραγωγούς. Στο 13% ζητείται να μειωθεί ο ΦΠΑ τουλάχιστον για τους χώρους εστίασης. Παρά όμως τις εκκλήσεις των αρμόδιων αλλά και γενικότερα των επαγγελματιών, ακόμη το θέμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι ιδιοκτήτες αγωνιούν για το μέλλον, αφού για τους ίδιους η μείωση, αν πραγματοποιηθεί, θα λειτουργήσει ως ένα σημαντικό χέρι βοηθείας. Ρευστό παραμένει ακόμα το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ σε 13% στους χώρους εστίασης. Με βάση μάλιστα μελέτη που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η αύξηση του ΦΠΑ οδήγησε σε μείωση του τζίρου κατά 37% για το διάστημα 2011-2012, ενώ τα έσοδα του κράτους από το φόρο προστιθέμενης αξίας αυξήθηκαν μόνο κατά 2 εκατομμύρια ευρώ, έναντι προϋπολογισθέντων 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν τώρα μειωθεί από 23% σε 13%, τότε ο τζίρος θα ακολουθεί σε ανωδική πορεία και θα φτάσει περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατά έτος. Με το θέμα του ΦΠΑ, ελπίσουμε ότι οι τελευταίες ενέργειες της κυβέρνησης θα φέρουν αποτέλεσμα αυτή τη φορά στις συζητήσεις με την Τρόικα, έτσι ώστε όσο το δυνατόν πιο σύντομα να μειωθεί και να μην εκπνεύσει η τουριστική περίοδος, γιατί θα ήταν δώρο άδωρο να φτάσουμε σε μια μείωση του ΦΠΑ το Σεπτέμβριο. Οι κατασκευαστές ζητούν λύση άμεσα. Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει ήδη και αυτό τους κάνει να ζητούν μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αφού για τους ίδιους είναι μεγάλη ευκαιρία που ζητούσαν για να παλέψουν και τελικά να μην βάλουν λουκέτο όπως αρκετοί συνάδελφοί τους. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Εάν αυτό βέβαια μπορέσει να είναι εφικτό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές μας. Είμαι αισιόδοξος πάντως, γενικότερα. Ελπίζω και είμαι αισιόδοξη και νομίζω ότι θα πάνε καλά. Τώρα για την καλοκαιρινή περίοδο που ήδη έχει ξεκινήσει, αφού οι πρώτοι επισκέπτες έκαναν την εμφάνισή τους, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης αισιοδοξούν. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τις ημέρες των γιορτών, αλλά και κάποια τριήμερα, η αύξηση του τζίρου θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι δεδομένη. Αισιοδοξούμε, νομίζουμε ότι είναι τουριστικό πια μέρος Καλαμάτα και νομίζουμε ότι κάθε χρόνος που περνάει θα το αποδεικνύει αυτό τρανά. Ναι, και θα βοηθήσει και πάρα πολύ την παραλία. Όλα καλά θα πάνε. Είναι σίγουρο και οι πληροφορίες που υπάρχουν και από τις ξενοδοχειακές μονάδες ότι η ζήτηση είναι αυξημένη, δίνει και σε εμάς που είμαστε παρελκόμενο της τουριστικής κίνησης, της άμεσης τουριστικής κίνησης, να αισιοδοξούμε για τη φετινή σεζόν.
Συγκριτικά με πέρσι, η κίνηση τις τελευταίες ημέρες είναι άκρως ανωδική και για τη Μεσίνη. Μάλιστα, αρκετοί ήταν οι επισκέπτες που τις γιορτινές ημέρες προτίμησαν τα τοπικά καταστήματα, διαθέτοντας αρκετά χρήματα για να ψωνίσουν ό,τι προστάζουν οι ημέρες και όχι απλά τα απαραίτητα όπως έκαναν άλλες φορές. Από την άλλη, τώρα καλή αναμένεται και η καλοκαιρινή περίοδος, αφού ήδη καταφθάνουν αρκετοί τουρίστες στη Μεσσηνία. Η αυξημένη προσέλευση επισκεπτών τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να απέδωσε καρπούς, αφού ο εμπορικός κόσμος της Μεσσήνης δηλώνει ικανοποιημένος. Οι καταναλωτές ξέχασαν για λίγο την οικονομική κρίση και με την απαραίτητη έρευνα αγοράς προμηθεύτηκαν όλα όσα πρόσταζαν οι ημέρες. Οι γιορτινές μέρες ήταν για φέτος πάρα πολύ καλές. Ήταν καλύτερες, πολύ καλύτερες από πέρυσι. Τα καταστήματα ένδυσης, υπόδυσης δούλεψαν πολύ. Τα καφέ ήταν κατάμεστα από κόσμο. Πιστεύω ότι συνετέλεσε η κάθοδος πάρα πολλών νησωτών στην πατρίδα τους για τον Οβελία, για τις μέρες του Πάσχα. Ο κόσμος μπήκε στα καταστήματα, ειδικά τα καταστήματα των παιδικών δούλεψαν πάρα πολύ καλά. Ήταν μια ενθαρρυντική κίνηση που έγινε στη Μεσσήνη αυτές τις μέρες. Και πιστεύω ότι δεν περιορίστηκε αυτή την περίοδο ο κόσμος στα τελείως απαραίτητα. Πήγαν καλά τα καταστήματα και είναι καλό. Η ανωδική πορεία της κίνησης λειτουργήσε και σαν ανάσα για τους εμπόρους που κατάφεραν να κλείσουν έτσι κάποιες τρύπες του χειμώνα. Φυσικά κάποιες μικρές τρύπες μπορεί να ανακλείσει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι λύσαμε το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα υπάρχει. Η ρευστότητα είναι κάτι που ακόμα δεν τη βλέπουμε. Να δούμε με το ΕΣΠΑ τι θα γίνει, αν θα πέσουν χρήματα στην αγορά, να πάμε καλύτερα. Από την άλλη, τώρα με θετικό μάτι βλέπουν και την καλοκαιρινή περίοδο, που λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που αναμένεται, υπάρχει μια γενικότερη αισιοδοξία. Το καλοκαίρι, μετά από αυτά που έχουν εξαγγείλει διάφοροι φορείς, ότι ο τουρισμός θα είναι πάρα πολύ καλός στη Μεσσηνία, πιστεύουμε ότι και εμείς ένα κομματάκι από την πίτα θα την πάρουμε. Είναι καλές ημέρες, όπως έχουν υποθεί από τους αρμόδιους φορείς. Πιστεύω ότι ένα κομματάκι σπίτας θα είναι καλό για την καλοκαιρινή περίοδο. Να αλλάξουμε κλίμα, εντείνεται ο προβληματισμός στους Δήμους για την διάταξη που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κατάργηση νομικών τους προσώπων. Εκφράζοντας την αντίθεσή τους, δηλώνουν πως πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση και σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούν απολύσεις προσωπικού. Υπήρχε στο πολυνομοσχέδιο το Πάσχα μία διάταξη η οποία δημιουργεί σίγουρα πολλά προβλήματα και σκεπτικισμό όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα και ειδικά τις δημοτικές επιχειρήσεις που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Και συμβαίνει μέχρι τώρα για πρώτη φορά, διότι δεν είχαμε κάτι που να δημιουργεί ζητήματα και προβλήματα. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο αν δεν εξειδικευτεί ο νόμος, αν δεν βγουν οι ερμηνευτικές εγκύκλοι και αν δεν δούμε ποιες περιπτώσεις αφορά. Σίγουρα είναι για τις δημοτικές επιχειρήσεις. Θεωρώ όμως ότι δεν θα πάμε σε μια οριζόντια εφαρμογή του. Και το λέω αυτό διότι θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση πρώτα απ' όλα στις δημοτικές επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα σε σχέση με το σκοπό και την δράση που επιτελούν. Έχουμε εμείς για παράδειγμα εδώ την Φάρις, η οποία επιτελεί λειτουργία πολιτιστικού χαρακτήρα και κοινωνικού χαρακτήρα. Και τίθεται λοιπόν το ερώτημα, αν πάμε σε μια κατάργηση τέτοιου είδους νομικών προσώπων, ποιος θα παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι οποίες είναι οι υπηρεσίες που έχουν ως θέμα τον άνθρωπο. Τις υπηρεσίες εννοεί του πολιτισμού και τις υπηρεσίες τις κοινωνικές, δημοτικό παντοπολείο, δημοτικό ιατρείο και όλα αυτά. Δεν θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αξιολόγηση των συγκεκριμένων νομικών προσώπων, να δούμε λοιπόν το αντικείμενο, το σκοπό τους, την δράση τους, τα οικονομικά τους ακόμη δεδομένα. Θα πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά, να μην γίνει οριζόντια εφαρμογή και σε κάθε περίπτωση, το τονίζω και το λέω, από την πρώτη στιγμή είμαστε ξεκάθαρα κάθετοι στις απολύσεις του προσωπικού. Αν, για παράδειγμα, τεθεί ζήτημα κατάργηση τέτοιων νομικών προσώπων, θα πρέπει σίγουρα να ληφθεί μέρημνα να συνεχιστεί η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους Δήμους με αντίστοιχη πρόβλεψη της μεταφοράς
των θέσεων του προσωπικού στους Δήμους. Είμαστε κάθετα, το τονίζω και πάλι, αντίθετοι σε οποιοδήποτε απόλυση προσωπικού. Πάμε τώρα να δούμε δύο σχετιζόμενα θέματα από τον αγροτικό τομέα. Καθηγητές γεωπονίας ξεκίνησαν στην Τριφυλία μετρήσεις με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας στην καλλιέργεια του καρποζιού. Την μεταπολαιαγωγημότητα στο έδαφος και τη χρήση οργάνων εξήγησε ο υποψήφιος διδάκτορας Λιάκος Βασίλειος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Υπέρχηκα ότι η έρευνα στα φυλλατρά γίνεται με μετρήσεις σχετικά με την ευρωστία των φυτών με φασματογραφική μέθοδο μετρώντας την ακτινοβολία τους. Ήρθαμε εδώ πέρα στα φυλλατρά για να κάνουμε κάποια έρευνα σχετικά με τα φυτά, συγκεκριμένα σε καλλιέργεια καρπουζιού. Μία μέτρηση η οποία κάνουμε αφορά την ευρωστία των φυτών. Δηλαδή, έχουμε έναν αισθητήρα ο οποίος καταγράφει σε δύο φάσματα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Το ένα είναι στο κόκκινο φάσμα, ενώ το άλλο είναι στο υπέρυθρο. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε την υγεία των φυτών. Εντάξει, αυτό που κάνουμε στην ουσία, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή και γενικά προσπαθούμε να κάνουμε στον ελληνικό χώρο είναι τη χρήση της νέας τεχνολογίας στους αγρούς. Ωραία. Και ο σκοπός μας είναι να έχουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση στα χωράφια και στις καλλιέργειές μας. Τι θα γίνουν και εδώ στα φυλλιάτρα και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Προσπαθούμε και τρέχουμε παντού για να δείξουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες και τις νέες δυνατότητες που μας προσφέρουν τα ηλεκτρονικά συστήματα της σήμερα ημέρα. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας από τους θεσιτήρες μετρούμε πόσο πρέσουν ένα φυτό ώστε να κάνουμε σωστές λιπάνσεις και να μειώσουμε την ποσότητα του λιπάσματος και τελικά μείωση του κόστους παραγωγής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση του δίκτυου NDVI που μετράμε εμείς, με βάση αυτόν τον δίκτυο μπορούμε να κάνουμε μεταβλητή λίπανση έτσι ώστε να μειώσουμε την ποσότητα του λιπάσματος στις καλλιέργειες, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μείωση των εξόδων των παραγωγών, μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά παράλληλα και μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης. Πρωτοποριακές λοιπόν είναι οι τεχνικές που συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες της Τριφυλίας. Βάση στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα δίνεται με συγκεκριμένες ενέργειες και πειραματικής φύσης που γίνονται από διακεκριμένους καθηγητές. Πρωτοποριακά πειράματα πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Κυπαρισίας από καθηγητές πανεπιστημίων με σκοπό τη γεωργία ακριβίας και τη λίπανση στα καρπούζια που σύντομα θα βγουν στην παραγωγή. Ο συμπατριώτης μας από τα φυλλατρά Σπύρος Φουντάς, επίκουρος καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας στο Εργαστήριο Μηχανολογίας, τόνισε ότι το πείραμα αφορούσε ορθολογική διαχείριση ζρών, ιδίως στον τομέα της λίπανσης. Λόγω στη συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Τριφυλίας του κ. Παρασκευόπουλου, προσπαθούμε να κάνουμε ένα πείραμα στο καρπούζι για να κάνουμε ορθολογική διαχείριση των ιζρών, κυρίως σε λίπανσμα. Και προσπαθούμε να δούμε ακριβώς κάτι που λέγεται γεωργία ακριβίας ή αλλιώς γεωργία σημείου, δηλαδή ακριβώς σε κάθε σημείο τι ανάγκες έχει. Και έχουμε έρθει με μια σειρά από όργανα με συνεργάτες και συναδέλφους από τον Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που μετράμε διάφορες ιδιότητες του εδάφους και ανάκλαση του φυτού. Αυτό που μας βοηθάει είναι να ξέρουμε ακριβώς ότι να μην ρίχνουμε αλόγιστα εισδροές, αλλά τουλάχιστον να μπορούμε να βρούμε τρόπους να ξέρουμε ακριβώς τις απαιτήσεις των φυτών ανά σημείο και να κάνουμε αντίστοιχα τις επεμβάσεις. Τα πειράματα έγιναν για πρώτη φορά, ενώ θα μετρηθεί αργότερα η παραγωγή με μέτρηση σε γραμμές παραγωγής και ιδίως στον τομέα ποιότητας και στοχεύει στην διαφοροποιούμενη λίπανση με βάση τις ανάγκες των φυτών και του εδάφους. Ουσιαστικά για πρώτη φορά ολοκληρωμένα και θα συνεχίσουμε μετά να μετρήσουμε την παραγωγή στο τέλος τον επόμενο μήνα, με μέτρηση σε κάθε γραμμή και θα μετρήσουμε και την ποιότητα πάλι σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά την επόμενη βασική λίπανση, να κάνουμε διαφοροποιούμενη λίπανση. Να δούμε δηλαδή πόσο με βάση τις ανάγκες δηλαδή, των φυτών και του εδάφους, πόση ακριβή λίπανση μπορούμε να κάνουμε για να δούμε τι μπορεί να κερδίσει ο παραγωγός ουσιαστικά με βάση αυτή τη μέθοδο. Ανησυχία υπάρχει στους ιδιοκτήτες ακινήτων που κινδυνεύουν να τα χάσουν αφού ίσως περάσουν στα χέρια του δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, 130.000 ακίνητα τα οποία δεν είναι δηλωμένα στο κτηματολόγιο και φαίνονται σαν αγνώστο ιδιοκτήτη. Η πρώτη προθεσμία για την περιοχή του Κιλκής λήγει την 1η Αυγούστου, ενώ καμπανάκι χτυπά και για τη Μεσσηνία, με τρία από αυτά να βρίσκονται στη λίστα και να πρέπει να δηλωθούν άμεσα. Τα δύο λοιπόν στις 10 Δεκεμβρίου και το ένα νωρίτερα έως στις 6 Νοεμβρίου. Καμπανάκι για περισσότερα από 130.000 ακίνητα τα οποία κινδυνεύουν να περάσουν στο ελληνικό δημόσιο επειδή φαίνονται αγνώστου ιδιοκτήτη.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ακίνητα όλων των κατηγοριών, όπως διαμερίσματα, αδόμητες εκτάσεις ή κτίρια, τα οποία είτε επειδή οι ιδιοκτήτες τους δεν τα δήλωσαν στο κτηματολόγιο, είτε λόγω σφάλματος κατά την κτηματογράφηση, αυτά φαίνονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Σύμφωνα μάλιστα με την νομοθεσία, μετά την παρέλευση 10 ετών για τους κατοίκους εσωτερικού και 12 ετών για τους κατοίκους εξωτερικού, τα ακίνητα περνούν οριστικά στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό ισχύει και για τις 340 περιοχές της χώρας που έχουν ενταχθεί στο κτηματολόγιο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, οι εξελίξεις είναι άμεσες και αναπάντηχες για αρκετές χιλιάδες ιδιοκτήτες στις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν με το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα της κτηματολόγιο ΑΕ το 2003 και άρα μέσα στο 2013 λίγη προθεσμία. Χαρακτηριστικά οι δύο πρώτες περιοχές που λίγη προθεσμία την 1η Αυγούστου είναι το Πολύκαστρο και το Πευκόδοσο στην Ομού Κιλκής, ενώ στη λίστα βρίσκονται και τρία ακίνητα στη Μεσσηνία, στην περιοχή Ασπροχώματος, Λεϊκών και Αβάτου. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του 2013 εκπνέει η δεκαετής προθεσμία και για το σύνολο των περιοχών του πρώτου πιλωτικού προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δεκαετία υπολογίζεται από την ημέρα που άνοιξε κτηματολογικό γραφείο σε κάθε περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κτηματολογίου ΑΕ, τα αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα σε πανελλαδικό επίπεδο είναι περίπου 130.000 από το σύνολο των 6,2 εκατομμυρίων. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, βλέποντας τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν και πολλούς ιδιοκτήτες να κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους, σκέφτονται την επιμήκυνση της προθεσμίας των αρχικών κτηματολογικών εγγράφων για ακόμη 2 χρόνια. Στις 31 Μαΐου θα ολοκληρωθούν οι εγγραφές που ξεκινούν τη Δευτέρα όλων όσοι ενδιαφέρονται να μπουν στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Οι γονείς μάλιστα καλούνται στο σχολείο για να υποβάλουν την αίτηση, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε παιδί θα περάσει από τεστ αξιολόγησης. Τη Δευτέρα ξεκινά για το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη φίτηση των μαθητών στην πρώτη γυμνασίου για το σχολικό έτος 2013-2014, ενώ θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου. Αρχίζει πάλι η περίοδος των εγγραφών για τους μαθητές της 6ης Δημοτικού που πρόκειται του χρόνου να βρίσκονται στην πρώτη γυμνασίου. Η περίοδος αυτή είναι από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου. Το μουσικό σχολείο, όπως ξέρουν οι περισσότεροι πια, είναι ένα σχολείο το οποίο συνδυάζει μαθήματα γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας. Σε αυτό διδάσκονται όλα τα μαθήματα της γενικής παιδείας όπως όλα τα υπόλοιπα σχολεία της πόλης. Υπάρχει γυμνάσιο και λύκειο και το πρόγραμμα είναι επιβαρημένο με 1 με 2 ώρες ημερησίως, ανάλογα με την τάξη, προκειμένου να διδαχτούν μαθήματα μουσικής παιδείας όπως η διδασκαλία μουσικών οργάνων και η συμμετοχή σε σύνολα φωνητικής ή οργανικής μουσικής. Τα παιδιά που επιθυμούν να βρεθούν του χρόνου σε αυτό το χώρο, σε αυτό το σχολείο, πρέπει οι γονείς τους να καταθέσουν μία αίτηση στο μουσικό σχολείο, στο χρονικό διάστημα που είπαμε ανάμεσα στις 13 και 30 Μαΐου, προκειμένου να λάβουν μέρος στα μουσικά τεστ, τα οποία θα γίνουν μετά το τέλος του σχολικού έτους του Δημοτικού, δηλαδή γύρω στις 15 με 19 Ιουνίου, και στα οποία στόχος μας είναι να διαγνώσουμε βασικές μουσικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας μαθητής του μουσικού σχολείου, ώστε να γίνει μαθητής αυτού του σχολείου και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του μαθήματος του σχολείου. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο του σχολείου καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ η επιλογή των μαθητών θα γίνει κατόπιν εξετάσεων, δηλαδή δοκιμαστικών τεστ, που θα γίνουν στις 17 Ιουνίου. Αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι τα παιδιά που έρχονται στο μουσικό σχολείο δεν προορίζονται αποκλειστικά να γίνουν μουσικοί επαγγελματίες, να ασχοληθούν δηλαδή επαγγελματικά με τη μουσική. Ο στόχος του σχολείου και το όραμά μας είναι να μάθουμε στους μαθητές να ακούνε ποιοτική μουσική, να παίζουν και να τραγουδάνε ποιοτική μουσική. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, είτε αυτή είναι ελληνική, παραδοσιακή, έντεχνη, κλασική, ροκ, οτιδήποτε. Τα παιδιά που έρχονται στο μουσικό σχολείο, στο λύκειο, μπορούν να ακολουθήσουν οποιαδήποτε κατεύθυνση, θεωρητική, τεχνολογική ή θετική, και τελικά να οδηγηθούν στην σχολή της επιθυμίας τους. Βασικό προτέρημα αυτού του σχολείου είναι τα ολιγαμελή τμήματα. Στο γυμνάσιο τα τμήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 22 άτομα. Στο δε λύκειο οι κατευθύνσεις γίνονται συνήθως με 7-8 άτομα στην κάθε κατεύθυνση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μαθητής που ενδιαφέρεται να γραφτεί στο μουσικό σχολείο δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει ήδη μουσική, ενώ λόγω του γεμάτου προγράμματος παρέχεται και δωρεάν γεύμα. Και δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει μουσική από πριν.
Εάν γνωρίζει, καλώς γνωρίζει, αλλά επειδή τα μαθήματα των οργάνων είναι απολύτως ατομικά, μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει από το μηδέν ή από το στάδιο στο οποίο ήδη βρίσκεται, όπως επίσης και η συμμετοχή του στα μαθήματα της θεωρίας της ευρωπαϊκής όσο και της παραδοσιακής μουσικής ξεκινάνε από την αρχή, άρα ένα παιδάκι που δεν ξέρει καθόλου μουσική μπορεί να ανταποκριθεί μια χαρά. Βασική προϋπόθεση είναι η αγάπη για τη μουσική, η αγάπη ενασχόληση με τη μουσική. Θα πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά, προκειμένου να ανταποκριθούν στο μεγάλο πρόγραμμα που κρατάει μέχρι τις 3 ή 3,5 το αργότερο, παρέχεται σε αυτά τα παιδιά ένα γεύμα, δωρεάν γεύμα από το κράτος, που περιλαμβάνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της υγιεινής διατροφής. Μια μοναδική ευκαιρία είχαν όλοι όσοι βρέθηκαν το πρωί στο πάρκινγκ του Νέδοντα, καθώς είχαν τη δυνατότητα να θαυμάσουν μοναδικά σκυλιά. Η έκθεση μορφολογίας των τετράποδων αυτών ζώων ολοκληρώθηκε με πλήρη επιτυχία, αφού πλήθος θεατών αλλά και συμμετεχόντων έδωσαν το παρόν στο 12ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό με σκοπό να κάνουν γνωστές κάποιες ράτσες, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν όλο και περισσότεροι απέναντι στον καλύτερο φίλο του ανθρώπου και όχι μόνο. Με μεγάλη προσέλευση θεατών αλλά και αυξημένη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός μορφολογίας σκύλων από τον κοινοφιλικό όμιλο Μεσσηνίας και τους εθελοντές. Πάμε πολύ καλά. Η έκθεσή μας πάει πολύ καλά. Οι συμμετοχές που περιμέναμε είναι αρκετές. Η προσέλευση του κόσμου είναι πολύ καλή. Είναι ευκαιρία για τα παιδιά, τα μικρά παιδιά και τους μεγάλους, να δουν τους αγαπημένους τετράποδους φίλους τους. Και για μας όλους είναι. Και να αναδείξουμε με αυτή την έκθεση που κάνουμε, με αυτή την εκδήλωση, την κοινοφιλία στον τόπο μας και παντού. Και να μάθει ο κόσμος τι είναι καθαρό η φιλή και καθαρομία και κοινοφιλία, για να μπορούμε να βλέπουμε τα σκυλιά που ταιριάζει στον καθέναν, ώστε έτσι να μειωθεί και το πρόβλημα αυτό που έχουμε με τα αδέσποτα. Είναι πολύ δύσκολη η έκθεση, γιατί έχει πολύ τρέξιμο από όλους, από τους οργανωτές και από τους εκθέτες. Γιατί οι εκθέτες μας έρχονται από την Ελλάδα και από την Ευρώπη και είναι πολύ δύσκολο. Και για μας, γιατί χωρίς εθελοντές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι εθελοντές είναι αυτοί που μας βοηθάνε πάρα πολύ. Αρκετά καλή θα έλεγα. Εντάξει, κάθε χρόνο βελτιώνεται. Εμείς πρώτη φορά κατεβαίνουμε φέτος, σαν οργανωμένη επιχείρηση. Σαν πρώτη επιχείρηση που κάνει η εκπαίδευση σκύλων κατοίκων με συνδυασμό εκπαίδευση και πελατών. Και είναι αρκετά οργανωμένη. Κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερη. Ελπίζω ότι το χρόνο είναι ακόμα καλύτερη. Στόχος, αρχικά ο κόσμος να γνωρίσει τα τετράποδα αυτά ζώα, να μάθει να τα αγαπά και να τα φροντίζει. Ο κόσμος, βλέποντας και τη δουλειά τη δικιά μας, έχει ευαισθητοποιηθεί αρκετά. Έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ότι είναι πολύ καλό να εκπαιδεύσει το κατοικιδιό του, γιατί πέρα από όλα τα άλλα αποτελεί και ένα πολύ καλό μέσο κοινωνικοποίησης και για τα παιδιά, αλλά και σαν φύλακας για τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για όλους τους ιδιοκτήτες και πάνω απ' όλα, όπως είπα, όμως, είναι το καλύτερο μέσο κοινωνικοποίησης για τα παιδιά μας. Ήδη είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι αγαπούν τον μπάσκετ, αφού σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα κατάφερε να κερδίσει τους βαθμούς αλλά και τις εντυπώσεις η ομάδα του Άτλα που αγωνίστηκε ενάντια στον Πολύβιο και κέρδισε με σκόρ 61-56. Thank you.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.